Μια άλλη απορία λέγει: το φλουρί στη Βασιλόπιτα είναι ιδωλολατρικό έθιμο ή απλώς μια παράδοση? Ισχύει το ίδιο και για το χριστουγεννιάτικο δέντρο? Βλέπετε εδώ έχουν πέσει τώρα χριστουγεννιάτικα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε. Βέβαια, η συνήθεια να βάζουν νομίσματα ή και αντικείμενα, πολυτελή ή μη πολυτελή και μη πολυτελή, είναι μια συνήθεια βέβαια προχριστιανική. Όπως μπορούσαν οι αγρότες να βάζουν μέσα φασόλια, όσπρια, ολόκληρα όσπρια, σπέρματα οσπρίων, για την καλή, την εύδεια θα λέγαμε των σιτηρών των κτλ. Το βρίσκουμε αυτό το έθιμο βεβαίως στον αρχαίο κόσμο. Έχει περάσει μια πολύ μεγάλη έτσι, διαδικασία, διαδρομή αυτό το έθιμο. Δεν θα ήθελα να μείνω περισσότερο. Υπάρχει αρκετός πλούτος και η λαογραφία λέγει πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά θα μείνω μόνο σε τούτο, ότι η Βασιλόπιτα από τους χριστιανούς πήρε πλέον χριστιανικό περιεχόμενο. Υπάρχει ένα σημείο που διατηρεί ένα στοιχείο της αρχαιότητος, το οποίο όμως εμείς δεν πρέπει να δεχθούμε. Είναι το εξής, ότι την ημέρα που έχουμε την πίτα και έχουμε νόμισμα μέσα ή κάποιο αντικείμενο πολύτιμο κλπ, ότι αυτός που θα το βρει είναι ο τυχερός. Δεν υπάρχει τύχη και συνεπώς δεν υπάρχει και τυχερός ή άτυχος, δεν υπάρχει. Αν λέγει πέσει το φλουρί αυτό στο κομμάτι του σπιτιού, το σπιτικό είναι ο τυχερός, το τυχερό και ούτω καθεξής. Όχι, όχι, δεν πρέπει να το δεχθούμε αυτό. Μπορεί να βάλουμε το νόμισμα, μπορούμε να κόψουμε την πίτα, είναι μια εκδήλωση αγάπης και όμορφης κοινωνικότητας. Όταν είναι όλοι μαζεμένοι στο σπίτι οικογενειακά, να κόψουν την πίτα, κόβεται σε τρίγωνα τεμάχια. Δηλαδή ξεκινάμε από το κέντρο και βγαίνουμε προς την ακτίνα, προς την περιφέρεια, αν είναι στρογγυλή αυτή η πίτα, βασιλόπιτα κλπ. Όμως, όχι, να μην λέμε είμαι τυχερός γιατί βρήκα το νόμισμα. Οπότε είναι ή ο τυχερός της ημέρας ή ο τυχερός της χρονιάς, προς Θεού. Αυτό, όχι. Είναι από μινάρι ιδωλολατρικό. Το δε κόψιμο της πίτας γίνεται ως εξής. Βέβαια λέμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, κόβει βέβαια ο οικοδεσπότης ή το πρόσωπο που είναι το παλαιότερο, το εγκυρότερο, το σπουδαιότερο μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας ή η μητέρα αν δεν υπάρχει πατέρας, ο παππούς αν κλπ. Οπότε, κόβοντας ονοματίζει. Η ονομάτιση των κομματιών ποικίλει. Θα σας πω εγώ, ξεκινάμε την μερίδα του Χριστού, σας λέω ποικίλει, η μερίδα του Χριστού, η μερίδα της Παναγίας, μετά η μερίδα του Μεγάλου Βασιλείου. Συμπίπτει μάλιστα αυτό το θέμα, δεν έχει καμία σχέση ο Μέγας Βασίλειος με το θέμα της πίτας, αλλά επειδή είναι πρωτοχρονιά και είναι και η εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, γι' αυτό και λέγεται Βασιλόπιτα. Κατά τα άλλα, δεν έχει καμία σχέση με την μνήμη και το όνομα του Μεγάλου Βασιλείου. Αν και υπάρχει μια παράδοση σχετική, ότι λέει κάποτε ο Μέγας Βασίλειος, δεν σας τη λέω, δεν χρειάζεται. Οπότε, κόβουμε και το κομμάτι του Μεγάλου Βασιλείου. Τώρα, ή στην αρχή ή στο τέλος, κόβουμε και το κομμάτι του ξένου ή το κομμάτι του φτωχού. Βλέπετε ότι θυμόμαστε ότι υπάρχουν και φτωχοί. Μόνο να μην είναι τυπική η περίπτωση, αλλά να είναι ουσιαστική. Κατόπιν κόβουμε στα πρόσωπα που είναι παρόντα, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο και φτάνουμε στον μικρότερο. Και έτσι μοιράζεται αυτό και βέβαια δίνει ένα χρώμα οικογενειακό, ένα χρώμα αγάπης. Είναι όμορφο πραγματικά. Αρκεί να διατηρήσουμε μόνον χριστιανικά στοιχεία και να μην κρατήσουμε τίποτε το ειδωλολατρικό. Αυτά για τη Βασιλόπιτα. Όσο δε για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ίσως λίγοι γνωρίζουν ότι δεν ήρθε από την Ευρώπη.
Είναι ελληνικό και μάλιστα βυζαντινό έθιμο. Υπάρχει ένα τροπάριον, το οποίο λέμε στην προσκομιδή, και μιλάμε εκεί στο τροπάριο αυτό για το δένδρο που είναι στον παράδεισο, το δένδρο της ζωής, και δεν είναι άλλος παρά ο Ιησούς Χριστός. Έτσι οι Βυζαντινοί μέσα στην εκκλησία έβαζαν ένα δέντρο για να δώσουν την εικόνα του Ιησού Χριστού ως το δένδρο της ζωής. Είναι εκείνο που δεν δοκίμασε ο Αδάμ και υπόθηκε από τον Θεό να βγάλουμε τον Αδάμ και την Εύα, να μην απλώσει το χέρι του να φάει από τον καρπόν του δένδρου της ζωής. Το δε δένδρο της ζωής είναι φυτεμένο τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, δεν είναι δέντρο, είναι εικόνα. Τότε ήταν δέντρο στην εποχή του Αδάμ και της Εύας. Τώρα δεν είναι δέντρο. Αν διαβάσετε το τελευταίο, προτελευταίο και αυτά τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, θα το δείτε για αυτό το δέντρο που κάνει, λέγει, κάθε μήνα έναν καρπό. Δηλαδή δείχνει την αϊθαλότητα. Και ένα ποτάμι είναι το πνεύμα του, το Άγιον που ποτίζει τα πάντα. Είναι εικόνες όμως αυτά. Προσέξτε, είναι εικόνες. Οπότε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο εστόλιζε τις εκκλησίες σαν εικόνα του δέντρου της ζωής του Ιησού Χριστού. Το έθιμο αυτό σιγά σιγά έφυγε. Σημειώσατε ότι έφυγε από τον ελληνικό χώρο. Γιατί όταν κατελήφθη από τους Τούρκους η Κωνσταντινούπολη, μόνο τέτοια δεν είχαμε πια την δυνατότητα να κάνουμε. Έπεσε μαύρη σκλαβιά. Και τότε πέρασε στην Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι έχουν το δέντρο αυτό. Αυτή βέβαια πάντοτε είναι το δεύτερο χέρι. Γι' αυτό μας ζηλεύουν οι Ευρωπαίοι. Είναι το δεύτερο χέρι. Εμείς είμαστε το πρώτο χέρι. Ναι, μας ζηλεύουν. Γι' αυτό δεν θέλουν να μας δικαιώνουν, για να μην αναπτυχθούμε. Και αναπτυχθούμε, και σου λέει αυτοί, άμα αναπτυχθούν τι θα γίνουν, θα μας φάνε. Έτσι πήραν το δέντρο αυτό, το έχουν, το στολίσαν με πολλά στολίδια, το ξεχώρισαν πια από την εκκλησία και το έκαναν στολίδι του σπιτιού. Και ξαναγυρίζει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ως χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης έθιμο. Όχι, είναι ελληνικό το έθιμο. Ξέρετε πού διεσώθη η έννοια του δένδρου? Στους πολυελαίους. Ο κεντρικός πολυέλαιος στην εκκλησία έχει μορφή δένδρου. Κοιτάξτε όλους τους πολυελαίους των εκκλησιών. Έχει το σχήμα ενός δένδρου, δηλαδή μιας ελάτης, ενός ελατιού. Βλέπετε πως διασώθηκε, πού διασώθηκε. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, και αν έχουμε και την πληροφορία, την γνώση ότι είναι το δέντρο της ζωής ο Χριστός, τότε δεν είναι αμαρτία, και δεν είναι βέβαια και η περίπτωση ειδωλατρική, όπως θα ήθελαν μερικοί να το νομίζουν. Αυτά είχα να πω και για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.